Θα ήθελα το σχόλιο και το δικό σας και του κυρίου Γουλιδάκη. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, γιατί με βάση τα δεδομένα, το αποσφραγιστικό φαίνεται ότι είναι ένα έργο αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας. Κύριε Δασκαλάκη, θα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι ένας σχεδιασμός θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και όχι από πάνω από την περιφέρεια να αποφασίζονται πράγματα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη. Αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ πίσω, ας το πούμε έτσι, και δημιουργούνται εντάσεις χωρίς να υπάρχει λόγος, θα σας έλεγα λοιπόν ότι απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι για να υλοποιηθεί αυτή η πρώτη φάση της αποστράγγισης θα πρέπει να γίνει ολόκληρο το έργο και όχι να μεταφέρουμε το πρόβλημα που υπάρχει σε ένα σημείο του οικισμού σε ένα άλλο. Να υπάρχει δηλαδή ένας, αν θέλετε, δύσμορφος αγωγός ο οποίος θα εκβάλει στην παραλία που το καλοκαίρι εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και επειδή έχει αρκετό βάθος. Πιστεύετε δηλαδή ότι η αντιπεριφέρεια δρομολογεί ένα έργο που θα έπρεπε να ερωτηθεί ο Δήμος του Αγίου Νικολάου και δεν ερωτήθηκε ποτέ? Όταν γίνεται μέσα στον οικισμό της Αμουδάρας, οικισμό του Αγίου Νικολάου, ποιος υποδεικνύει το ποιες περιφέρειες θα πρέπει, ποια σημεία θα πρέπει να λυθούν τέτοιου είδους ζητήματα? Εδώ στο ΣΥΣΥ πήρε σπίτια και δεν το κοιτάξαμε και θα ασχοληθούμε στην Αμουδάρα. Προφανέστατα και θα πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά ολοκληρωμένα και όχι εμβαλωματικά. Δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα σε ένα σημείο του οικισμού και να το μεταφέρουμε σε ένα άλλο στην παραλία πάνω. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη μελέτη. Αυτό αποφάσισε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα το μεταφέρει στην περιφέρεια για να δούμε τι κάνουμε παρακάτω. Το μεταφέρατε ήδη γιατί είναι εδώ εκπρόσωπος της περιφέρειας, αντιπεριφερειάρχης. Κύριε Γουλιδάκη, το σχόλιο σας. Ίσως θα ήταν καλύτερα μέρες Χριστουγεννιάτικες να μην υπάρχει καθόλου ένα τέτοιο θέμα το οποίο ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και μόνο έθεσε. Είχαμε σε κάθε περίπτωση εξετάσει όλα τα δεδομένα μέσα από τη δυνατότητα των αρμοδιοτήτων και των διακριτών ρόλων. Προφανώς σε έργα ευθύνης και αρμοδιότητας αντιπεριφέρειας δεν είναι υποχρεωτική η σύμφωνη γνώμη κάθε φορά του κάθε δημάρχου της κάθε περιοχής. Αυτό μπορεί να το γνωρίζει ο καθένας από τους διακριτούς ρόλους και τις εξουσίες που έχει αναλάβει με συγκεκριμένα ΦΕΚ. Εκτελέσαμε μια προσπάθεια από το 2020 με θεσμικούς φορείς, οι οποίοι ήρθαν και μας βρήκαν στο γραφείο και που ο κύριος Δήμαρχος ονομάζει παράκεντρα εξουσίας, προσβάλλοντας και τις τεχνικές μας υπηρεσίες αλλά και το ήθος πολιτών της περιοχής Αμουδάρας που θέλαμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα δεδομένο. Το οποίο κατέθεσαν τις απόψεις τους, η τεχνική μας υπηρεσία μελέτησε με αλληλογραφία που ο Δήμαρχος έχει και που σε κάθε περίπτωση το πρώτο τμήμα εκείνου του έργου θα μπορούσε ήδη και για λόγους πολιτικής προστασίας να έχει εκτελεστεί. Διότι η δημοπράτησή του είχε ήδη γίνει. Η δεύτερη φάση του έργου, όπως ζήτησε ο κύριος Δήμαρχος, να γίνει παροχέτευση των ομβρίων υδράτων, είναι σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε και την αδειοδότησή του. Κύριε Γουλιδάκη, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου όμως. Δεν μιλάμε για μια απρόσωπη περιφέρεια. Μιλάμε για μια περιφέρεια που όλοι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης γνωρίζεστε μεταξύ σας. Θα μπορούσε αυτό αντί να βγει ως θέμα που από πολλούς συναδέλφους παρουσιάστηκε ως μία κόντρα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Αντιπεριφερειάρχη. Μισό λεπτό. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας διάλογος έτσι ώστε να βρεθεί μία χρυσή τομή? Γιατί φαντάζομαι από αυτό που ακούω από τον κύριο Ζερβό είναι ότι και αυτός ενημερώθηκε από τις ανακοινώσεις της περιφέρειας για αυτό το έργο. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Έχει ενημερωθεί κατηδίαν στο γραφείο του από επισκέψεις εμένα προσωπικά, του υπεύθυνου τεχνικής μας υπηρεσίας και τη συναδέλφου της κυρίας Χανιωτάκη. Τότε την περίοδο που επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο για να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή του ως υπεύθυνη θεματική αντιπεριφερειάρχη οικονομικών. Από εκεί και μετά, στη διάθεση του καθενός είναι αλληλογραφία. Εμείς συνεργαζόμαστε. Παραδώσαμε πριν από λίγες ημέρες άλλο ένα αντιπλημμυρικό στην έξοδο του Αγίου Νικολάου προς την Κρίτσα. Εκεί δεν υπήρχε καμία αντίθετη άποψη, ούτε ο Δήμαρχος μας ζήτησε να έχουμε και από αυτόν σύμφωνη γνώμη. Προφανώς. Για τα έργα που εκτελεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ευθύνη και αρμοδιότητά του, εάν και εφόσον επιθυμεί να έχουμε άποψη, βεβαίως να την έχουμε. Δεν μπορούμε όμως να βάζουμε εμπόδια στην εκτέλεση κανένας έργου σε ρόλους απολύτως διακριτούς. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη των πραγμάτων. Και βεβαίως σεβόμαστε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις απόψινες, για τις οποίες δεν είχαμε ενημέρωση ότι θα ήταν εκτός συζήτησης το θέμα. Είχαμε την ατζέντα με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Κύριε Δήμαρχε, δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να πούμε το εξής. Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να πάω και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Απαντήστε, κύριε Δήμαρχε, το Γενικό Λόγιο, για να το κλείνουμε το θέμα. Μα τι να απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη, ότι η περιφέρεια αγνοεί τους Δήμους και κάνει προγραμματισμό μόνη της?
Είναι δυνατόν να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα? Πήγανε φορείς της περιοχής, αγνοήσανε το Δήμο, πήγανε στην περιφέρεια να συζητήσουν αγνοώντας το Δήμο, χωρίς να υποβληθεί το αίτημα της Αμουδάρας, στην κοινότητα Κρητσά, στο οποίο ανήκει, και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να πάμε παρακάτω. Και συζητάμε για διακριτούς βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όσο για το άλλο θέμα που λέει ο κ. Γουλιδάκης, για το άλλο έργο, το αντιπλημμυρικό, ξέρει πόσα χρόνια γίνεται αυτή η μελέτη? 5 χρόνια γίνεται αυτή η υπόθεση. Ξέρει τι συζητήσεις είχαμε κάνει με την προηγούμενη αντιπεριφερειακή ο κ. Γουλιδάκης που δεν ήταν παρόν? Βεβαίως γνωρίζω, Δήμαρχε, με λοιπόν, 10 χρόνια. Σας παρακαλώ, σεβασμό στους θεσμούς, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Υπάρχει αλληλογραφία, υπάρχουν όλα. Δεν θα βγω στην τηλεόραση να αντιπαρατίθεμαι με κανένα, ειδικά από τους θεσμούς. Σας παρακαλώ, ιδιαίτερος είναι ένα ζήτημα λεπτό και καλό είναι να σεβαστούμε ο ένας τον ρόλο του άλλου. Δεν δέχομαι όμως στα διοικητικά όρια του Δήμου από κανένα να αποφασίζει για πράγματα χωρίς να ενημερώνει. Εγγράφος, όχι προφορικός. Εγώ δεν ζήτησα την προφορική ενημέρωση του κυρίου Γουλιδάκη ή του οποιοδήποτε. Εγώ θέλω εγγράφος να υπάρχουν αυτά. Μισό λεπτό όμως, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου. Δεν θα συνεχίσω αυτή την κουβέντα, κύριε Δασκαλάκη. Κλείνω εδώ και ό,τι θέλω να. Ό,τι άλλο. Ωραία, ας απαντήσει ο κύριος Γουλιδάκης και να το κλείσουμε εδώ. Αυτό λοιπόν ευθέως στα πλαίσια μια σωστή και αγαστή συνεργασία ετών. 11 χρόνια είμαι στην περιφέρεια. Γνωρίζω τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση, για ποιο θέμα του Αγίου Νικολάου που αφορά αρμοδιότητες του Δήμου κάλεσε την αντιπεριφέρεια ποτέ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου από το 2019 που ανέλαβα την ευθύνη? Και πώς δηλαδή βλέπει ότι η αντιπεριφέρεια έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον κάθε Δήμαρχο για έργα αρμοδιότητάς της, ενώ ο Δήμαρχος όχι τον κάθε Δήμαρχο, κύριε Γουλιδάκη, το Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Το θέτω είναι λοιπόν θεσμικό. Στη σωστή βάση. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το Δήμο ενημερώνει, όχι το Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, σας ζητάω λοιπόν να μας πείτε για ποια μεγάλα έργα του Αγίου Νικολάου ζητήσατε τη γνώμη μας. Κύριε Γουλιδάκη, θα πρέπει να καταλάβετε ότι τα διοικητικά όρια του Δήμου είναι σαφή. Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και προτείνει στην περιφέρεια. Προτείνει, δεν επιβάλλει. Προτείνει και ζητάει χρηματοδότηση. Έτσι πάνε τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν λοιπόν, πάνε ανάποδα. Κύριε... Άρα μας λέτε ότι για κάθε έργο που πρέπει να εκτελούμε αρμοδιότητά μας πρέπει να σας ρωτάμε. Λάθος κάνετε, κύριε Γουλιδάκη. Λάθος κάνετε. Λοιπόν, κύριε... Θα το κρίνει ο κόσμος, όχι εμείς. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να το κλείσουμε. Δώσαμε τις απαντήσεις. Οι τηλεθεατές μπορούν να κρίνουν και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μπορεί με έναν διάλογο να επιληθεί.